5 τομές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα περισσότερων από 4 εκατομμύρια συνταξιούχων και ασφαλισμένων, φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Χωρίς σημαντικές αλλαγές από το αρχικό κείμενο που είχε δει το φως της δημοσιότητας, αυξάνονται οι κύριες συντάξεις για το σύνολο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Αυξάνονται όλες οι επικουρικές συντάξεις που κόπηκαν το 2016 για όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής 1.300 ευρώ μεικτά. Αλλάζει άρδιν το καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, αλλά και για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση, καθώς απαλλάσσονται από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ταυτόχρονα προωθείται μέσω του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης η δημιουργία ενός ασφαλιστικού φορέα, του ΕΕΦΚΑ, με τη συγχώνευση σε αυτόν του ΕΕΦΚΑ και του ΕΤΑΕΠ από την 1η Μαρτίου 2020. Η μελέτη βιωσιμότητας του συγκεκριμένου ασφαλιστικού που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να έχει μια βιωσιμότητα μέχρι το 2070 με βάση τα δημοσιεύματα που έχουμε δει και εμείς. Ελπιστούμε, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται βέβαια με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή κάθε χρόνο και με βάση την αύξηση του ΑΕΠ. Οι προωθούμενες παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στα συνταξιουχικά σωματεία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου, θέλει να βάλει την ταφόπλακα στο ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαψη, είναι η προστασία των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Θα μας έχουν συνέχεια μπροστά τους. Σήμερα οι συνταξιούχοι συμπαραστέκονται στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων για το ασφαλιστικό και για την κοινωνική ασφάλιση. Γιατί οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι θα είναι συνέχεια των συνταξιούχων και οι συνταξιούχοι συνέχεια των εργαζομένων. Επομένως, τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι και δικαιώματα των συνταξιούχων. Προστατευμένες συντάξεις ως το 2070, τονίζει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.